δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα ο ΓΑΣ Κομωτινή με 66-73, που σε ένα κατάμεστο κλειστό κήπεδο Κομωτινής έδωσε μεγάλη μάχη, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την ομάδα του Ερμή Λαγκαδά, η οποία είναι αυτή που θα υποδεχθεί το Σάββατο τον Ολυμπιακό. Περιμέναμε επίσης ότι θα έχουμε μια δύσκολη ατμόσφαιρα από την άποψη των φιλάθλων, του κόσμου, το οποίο είναι μεν πάρα πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι μας δυσκόλεψε κάποια πράγματα. Παρότι ήμασταν μπροστά σε όλη, νομίζω, τη διάρκεια του αγώνα, δεν καταφέραμε έτσι να πάρουμε μια διαφορά, να νιώσουμε πιο άνετα. Κυρίως έτσι από κάποια λάθη στην άμυνα σε σχέση με συγκεκριμένες αντιμετωπίσεις που θέλαμε να έχουμε και δεν έγιναν σωστά. Από εκεί και πέρα είναι μια περίοδος δύσκολη για όλες τις ομάδες. Είμαστε στη μέση προετοιμασίας, όλοι έχουμε δρόμο ακόμα. Θεωρώ ότι εμείς σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, πολύ δίκαια πήραμε μια πρόκληση, για μας σημαίνει πολλά και περιμένουμε τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν παιδιά στις τάξεις τους αρκετά έμπειρα, και ο ΓΑΣ, ο οποίος μάλιστα έχει και παίκτες πολύ πιο έμπειρους από τους δικούς μας. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο 50-50 ηλικιακά. Έχουμε παιδιά γύρω στα 30 και παιδιά που είναι στα 20 και αγωνίστηκαν όλοι. Αυτό διεκδικούμε, να έχουμε λύσεις, να μπορούμε να έχουμε επιλογές, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε. Θα είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι, θεωρώ, γιατί οι ομάδες θα είναι σε άλλη κατάσταση και οι δύο. Θεωρώ ότι θα είναι διαφορετικό. Είναι και ένα κίνητρο, και ήταν και ένα κίνητρο για το σημερινό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες να έρθουν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό, ακόμη και αν αυτός βρίσκεται στην Α2. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι αθλητές μας θα θέλουν να τα δώσουν όλα, θα θέλουν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, να έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί μέσα από μια εμφάνιση. Είναι ένα παιχνίδι. Ναι, ο Ερμής είναι μια ανταγωνιστική ομάδα σίγουρα. Τελειώνει τα κάθε πρωτάθλημα στη Β' Εθνική τώρα τα τελευταία χρόνια, από όσο ξέρω, σε ψηλές θέσεις. Πιστεύω ότι έχει σαν στόχο χρόνο με το χρόνο να ανέβει πιο ψηλά. Ήταν έτσι και αλλιώς πιο ψηλά. Θεωρώ ότι στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι. Μπορούσαμε, αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, να αποφύγουμε κάποια λάθη που κάναμε και έτσι να φτάσουμε σε πιο εύκολα καλάθια, είτε σε καλάθια τα οποία θα μας έδιναν μία ανάσα στο σκορ, καθώς το σκορ κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Ερμή, καλή συνέχεια στην ομάδα μου, καλή αρχή. Σίγουρα το να μην παίξεις, το να έχεις την ευκαιρία να παίξεις με τον Ολυμπιακό και να τη χάσεις είναι αποκαρδιωτικό. Αλλά ο στόχος ήταν αρχικά να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον Ερμή. Αυτό δεν επιτεύχθη. Τώρα κοιτάμε τη συνέχεια, που είναι η πρώτη αγωνιστική πάλι με τον Ερμή μέσα στο Λαγκαδά. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, δεν θα είναι στην έδρα μας. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε πάνω στις ατέλειές μας, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, όπως ξαναείπα, και γιατί όχι να φτάσουμε στο ροζ φύλλο εκεί μέσα. Θεωρώ πως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, καθώς είμαστε μια νεανική ομάδα με πολλούς νέους παίχτες. Παρά την περσινή μας άνοδο, έχουμε νέους παίχτες, είμαστε μικρή ηλικία, όπως είπα, και θέλουμε να παρουσιαστούμε αντάξει των προσδοκιών, που είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μακάρι να παραμείνουμε. Αυτό.